τη τρίτη εκπομπή Γεύσης Κρήτης, κοντά μας και πάλι η κυρία Λένα, η οποία παρουσιάζει πώς μπορείτε εύκολα και γρήγορα να φτιάξετε μια πεντανόστιμη σπανακοτηρόπιτα. Είναι ό,τι πιο απλό μπορεί να κάνει μια νοικοκυρά, τόσο απλό που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Κορίτσια μου, ετοιμαστείτε. Χρειαζόμαστε φρέσκο σπανάκι, ολόδροσο, άνηθο, κρεμμυδάκια, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο και φέτα και ένα αυγό. Και όσο για το ζυμάρι, θα δείτε πόσο εύκολα γίνεται που δεν θα το πιστεύετε. Μπόλικο λαδάκι στο ψιλοκομμένο σπανάκι μας, με άνηθο, με κρεμμυδάκια, με μυρωδικά και λίγα φύλλα σπανάκι και λίγα φύλλα από τα μαρουλάκια, αν σας έχουν μείνει ή σε σκουλόφυλλα, πάντοτε νοστιμίζουν περισσότερο, εάν μπορείτε να τα βρείτε. Η μυρώνια. Δεν θα βάλω ακόμα αλάτι, γιατί το αλάτι στη σπανακόπιτα το καθορίζει το πόσο ημιρή είναι η φέτα μας. Εγώ τη φέτα την έχω βάλει σε νεράκι για να μην είναι πάρα πολύ αλμυρή. Και επειδή το σπανάκι είναι ένα λαχανικό που από μόνο του έχει αρκετό αλάτι, θα δοκιμάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, τρίβουμε τα λαχανικά μας με λαδάκι. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Δίνει μία απαλότητα στη γέμιση. Και πάρα πολύ απλά πάμε κομματάκια φέτας. Περίπου μισό κιλό σε ένα κιλό σπανάκι. Φυλάμε λίγη φέτα και θα σας δείξω αργότερα τι θα κάνουμε. Ένα μικρό τύπο. Η γέμιση της φυτές μας είναι έτοιμη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε αν χρειάζεται λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Αλείβουμε με λάδι το ταψί μας. Και τώρα θα σας πω πόσο εύκολα κάνουμε τη ζύμη μας. Σε μία λεκανίτσα θα βάλετε από το 1 κιλό τα 3 τέταρτα το αλεύρι. Θα βάλετε 2 κοφτά κουταλάκια αλάτι, λίγες σταγόνες λεμόνι, 2 μικρά κρασοπότηρα λάδι, να σας δείξω πόσο περίπου. 2 μικρά κρασοπότηρα λάδι και θα προσθέσετε ελάχιστο baking powder και αν και εφόσον το θέλετε. Από εκεί και μετά θα βάλετε λιαρό νερό και θα αρχίσετε να ζυμώνετε τη ζύμη σας μέχρι να αισθανθείτε ότι έγινε μία ζύμη ανάλαφρη. Μαλακιά, όχι πολύ σκληρή, μπορείτε να το δείτε. Και θα αφήσετε λίγο αλεύρι στην άκρη για να μπορούμε να ανοίξουμε το φύλλο. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε το φύλλο που μπορούσαν και άνοιγαν οι γιαγιάδες μας, γιατί αυτό πραγματικά θέλει μεγάλη δεξιότητα.
αλλά θα ανοίξουμε ένα φύλλο λίγο πιο χοντρό, που όμως είναι εύκολο να το κάνουμε όλες. Έλατε να συνεχίσουμε. Βέβαια, έχετε αφήσει τη ζύμη να ξεκουραστεί τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο. Τώρα θα τη χωρίσουμε σε 4 κομμάτια. Συγχρόνως βέβαια έχουμε βάλει και το φούρνο μας να προθερμαίνεται. Αυτό το είδος της ζύμης είναι τόσο εύκολο να το ανοίξετε που μπορείτε να το κάνετε και με ένα μπουκάλι, παιδιά, αν δεν έχετε μπλάστρι στο σπίτι. Μην τρομάζετε όταν βλέπετε να επιστρέφει. Βέβαια εσείς θα το ανοίξετε όσο έχετε υπολογίσει το ταψί σας. Αλλά θα κοιτάξετε να είναι αρκετά χοντρό το ζυμαράκι, να ξεροψιστεί στο φούρνο και να μην είναι πολύ ψηλό, όπως είναι το φύλλο που κάνουμε τα καλτσουνάκια. Έτοιμο! Στο ταψί μας και θα το ανοίξουμε. Αν κάπου έχει κάνει τρυπούλες, μην ανησυχείτε, εσείς πάλι θα τις κλείσετε με λίγο ζυμαράκι. Αλείβουμε λαδάκι το πρώτο μας φύλλο. Μην το φοβηθείτε, το λάδι στο φούρνο είναι υγιεινό. Και δεν έχει καμία σχέση με το λάδι που τηγανίζετε. Φέτα που έχω φτιάξει, θα ρίξω λίγα μικρά έξτρα κομματάκια από το ένα πολύ λεπτό φύλλο, το οποίο θα το βάλουμε στη μέση σαν διαχωριστικό. Και θα κάνουμε 2 στρώσεις από τη γέννησή μας. Είναι τα κομμάτια της φέτας που σας είπα ότι δεν την βάζουμε όλη μέσα στο υλικό μας. Φυλάμε για να βάλουμε έξτρα από πάνω. Πάντοτε, σε κάθε φύλλο, βάζουμε λαδάκι. Πάντα.
γιαγιά μου, η οποία ήρθε με τη μικρασιατική καταστροφή από την Ελλάδα, από την Μικρά Ασία και τον Πόντο εδώ, και ήταν η καταγωγή της από Πόντο και Κωνσταντινούπολη, συνήθιζε να μου λέει ότι, παιδί μου, το φαγητό θέλει κέφι για να γίνει. Και εάν κάποιος δεν έχει καλή διάθεση, καλό θα είναι να αποφεύγει να μαγειρέψει. Γιατί το φαγητό δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αλλά επειδή σήμερα οι νοικοκυρές δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, γι' αυτό πρέπει να βρίσκουν τρόπους που να φτιάχνουν τα φαγητά τους εύκολα. Αυτά τα κομματάκια που δηλήσανε θα γίνουν εξεροψημένα. Χαράζουμε την πίτα μας για να μπορέσει να ψηστεί ομοιόμορφα μέχρι το βάθος. Σας πω ένα tip που μου το έμαθε η μητέρα της συνειφάδας μου που είναι από τη Δράμα και νοστιμίζει πάρα πολύ γενικά τις πίτες. Παίρνουμε ένα στραγγιστό γιαουρτάκι, ό,τι σας αρέσει. Λίγο σισαμάκι από πάνω, εάν μας αρέσει. Και η χορτόπιτά μας είναι έτοιμη για το φούρνο, που τον έχουμε προθερμάνει στους 250 βαθμούς. Και πόση ώρα θέλουμε για αυτό? Και θέλει περίπου μία ώρα, αναλόγως την
κουζίνα που έχει κάθε νοικοκυρά, γιατί μπορεί να είναι έτοιμη και στα 45 με 47 λεπτά. Περίπου μία ώρα για να ψηστεί καλά. Αφού έχει ψηστεί καλά από κάτω, θα βάλω τη σκάλα και θα τη βάλω να ψηστεί λίγο από πάνω και πιστεύω θα κλείσω το φούρνο με τη ζέστη να είναι έτοιμη.